μας τηλεφωνικά. Όμως μπορούμε να κάνουμε αμέσως ωστόσο μια έτσι, μικρή συζητησούλα αναφορικά και με το Eurogroup το χθεσινό, το οποίο πολλοί και υπουργοί, όπως και ο κύριος Βορύδης, ας πούμε, που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τις προηγούμενες μέρες, ανέμεναν να δουν πόσα χρήματα θα μπορούμε να πάρουμε προκειμένου να δει πώς θα μοιράσει την πίτα. Αυτό μας είχε πει την προηγούμενη φορά. Τώρα, αυτό που είδαμε χθες, τι σημαίνει και πώς μπορεί να είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, όταν πέρα από αυτά τα χρήματα του Eurogroup, έχουμε υποτίθεται και ένα μαξιλάρι εμείς εδώ που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, έχουμε και κάποια άλλα χρήματα από εδώ και από εκεί, από ΕΣΠΑ, από δεν ξέρω τι. Πώς θα γίνει, εσείς τι λέτε, πού είστε μέσα στην αγορά? Από ό,τι φαίνεται συνεχίζει η κόντρα αγορά νότου, έτσι, η διαφορετική οπτική και οι διαφορετικές απόψεις. Οι μεν βόρειοι επιμένουν να γίνουν τα πάντα μέσω του ESM, που σημαίνει μνημόνια, ουσιαστικά, τα οποία εμείς τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι. Και δυστυχώς έχοντας εμάς, ή ευτυχώς, έχοντας εμάς για παράδειγμα η υπόλοιπη Ευρώπη, καταλαβαίνει τι παιδί τους περιμένει από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι υπάρχει μια διελκυστίδα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε να δούμε πώς τα μέτρα που πήρανε θα μεταφραστούν στην πράξη, στην αγορά, γιατί όλα αυτά είναι σε πολιτικό επίπεδο ακόμα. Για να μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. Ναι. Προς το παρόν ακούμε νούμερα, αλλά δεν ξέρουμε πώς αυτά θα περάσουν στην αγορά και με ποιους όρους. Δηλαδή είτε σε ας πούμε ως δανεισμός σε κάποιες επιχειρήσεις, είτε με κάποιο άλλο τρόπο επιδομάτων κλπ. Δεν ξέρω πώς. Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή καλώς ή κακώς μπορέσαμε και αποσιωπήσαμε την άτακτη, τέλος πάντων, κατάρρευση της αγοράς με μέτρα που είχαν κυρίως ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά καμία σχέση με μέτρα τα οποία θεραπεύουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, απλά μεταφέρουν το πρόβλημα παραπίσω, ώστε να δοθεί ο χρόνος, θέλω να πιστεύω, ώστε και να δούμε τι χρηματοδοτικά εργαλεία θα βγουν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ανάγκες θα προκύψουν, ώστε να μπορέσει το Υπουργείο έτσι, να προσαρμοστεί και να προσαρμόσει τα μέτρα του, διότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη αναγγελθεί έχουν πάρα πολλές τρύπες, πραγματικά. Ελπίζω να διορθώνονται στην πορεία, όπως είδαμε και αυτός με τις λαϊκές αγορές, που εντάξει κάπως τέλος πάντων βολεύτηκε η κατάσταση. Το κακό που υπάρχει στην οικονομία είναι ότι κάθε μέρα που περνάει δεν ξανάρχεται. Άρα αν για κάθε πράγμα χρειαζόμαστε και μια μεταβατική περίοδο να κάνουμε διορθώσεις και δεν έχουν μια λογική κατευθείαν σωστή, όλα αυτά σημαίνουν ζημίες. Οι οποίες ζημίες είναι ανεπανόρθωτες, έτσι, λέτε, δηλαδή, και συσσωρεύονται. Όπως αυτή εδώ την περίπτωση που έτσι όπως είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις, τις έχουμε ξαναζήσει αυτό το κλείσιμο όλων των σχεδόν όλων τέλος πάντων των επιχειρήσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που νομίζω ακόμα δεν έχουμε και την εικόνα έτσι ολοκληρωμένη μπροστά μας το τι σημαίνει για την επόμενη μέρα, τι θα βρούμε μπροστά μας δηλαδή την επόμενη μέρα. Τα νερά είναι χαρτογράφητα, όπως λέμε, είναι έτσι η δημοφιλής έκφραση, αλλά σίγουρα αυτοί που είναι μέσα στα πράγματα, όσοι είναι μέσα στο κομμάτι του επιχειρήν, έχουν ήδη τις πρώτες διαπιστώσεις και ήδη προετοιμάζονται για αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, η οικονομία είναι αλυσίδα. Δεν μπορεί να τη δεις αποσπασματικά. Σωστά. Δεν μπορείς να πεις ότι θα καλύψω τους εργαζομένους, δεν θα καλύψω τις επιχειρήσεις, θα καλύψω αυτές τις επιχειρήσεις και όχι τις άλλες επιχειρήσεις, αφού η μία συνδέεται με τις άλλες. Έτσι. Άρα από εκεί πέρα
Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ολιστικές ουσιαστικά δράσεις, mm-hmm. οι οποίες να μπορούν να καλύψουν τα προβλήματα που θα προκύψουν, mm-hmm. τα οποία τα θεωρώ ότι έχουν δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι τα προβλήματα χρηματοδότησης για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, διότι mm-hmm. μια επιχείρηση δεν βάζει απλά το κλειδί μέσα και ανοίγει την πόρτα και δουλεύει. Κάτι πρέπει να έχει και μέσα αυτή η επιχείρηση, mm-hmm. και με το ξαφνικό κλείσιμο και με το να μείνουν πάρα πολλά προϊόντα διάθετα, να ακυρωθούν πάρα πολλές συμφωνίες, να μείνουν παραγγελίες στον αέρα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν εκτεθεί οικονομικά και σε προμηθευτές κυρίως, οπότε και το θέμα των επιταγών θέμα. Που επίσης είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι των θέμα. Επιταγών προσωρινά με πάρα πολλές καραμπόλες φαίνεται να λύνεται μέχρι τέλος του Μαΐου. Για μένα όμως θα πρέπει να μπει και μία άλλη παράμετρος, το τι γίνεται την μέρα νούμερο 1 μετά τις 30 να. Μαΐου ή όποια μέρα αυτή να. Που θα ξαναεπανεκκινήσει η οικονομία, τι θα mm-hmm. γίνει με τις επιταγές, mm-hmm. διότι έχει αρχίσει και η εμπιστοσύνη της αγοράς είναι κλονισμένη, υπάρχει μία τάση ανασφάλειας, ακριβώς, mm-hmm. υπάρχει μία ανασφάλεια μεγάλη όσο αφορά πλέον τις επιταγές. Και επειδή μια επιταγή όταν φύγει από τον εκδότη στο τέλος με τις οπισθογραφίσεις ξέρετε ότι δεν ξέρουν που θα καταλήξει και σε ποια mm-hmm. χέρια θα βρίσκεται, για μένα ναι, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα του να πάει κάποιος και να ζητήσει επί τη εμφανίση την επόμενη no. μέρα mm-hmm. να εξοφλήσει επιταγές οι οποίες είναι μεταχρονολογημένες, που όπως ξέρετε έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, mm-hmm. διότι είτε νιώθει ανασφάλεια, είτε θέλει να κινηθεί εκδικητικά εντός εισαγωγικών απέναντι σε κάποιον άλλον ο οποίος θεωρεί ότι εκμεταλλεύτηκε την περίοδο και δεν του πλήρωνε κάποιες επιταγές, οπότε πήρε και τις επιταγές τις επόμενες και πάει και απαιτεί να τις mm-hmm. καλύψει, mm-hmm. που ουσιαστικά αυτή η επιταγή μπορεί να ανήκει σε κάποιον ο οποίος δεν τον ξέρει κιόλας, δεν τον έχει δει ποτέ. Άρα αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει μια προστασία πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι θα γίνει πάλι μπάχαλο. Και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, που με την πλατφόρμα που έχει ανοίξει το να. Υπουργείο όσο αφορά για να πούμε για αυτή την πλατφόρμα περισσότερα ναι. το έχουμε δείξει και σε είναι αυτή η τελευταία πώς την είπαμε προκαταβολή πολύ περίεργο να. Πραγματικά ονομασία mm-hmm. πολύ περίεργη, πρακτικά δεν είναι κάτι άλλο παρά χρηματοδότηση mm-hmm. Η οποία όμως έχει πάλι πάρα πολλά κενά, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Απευθύνεται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις πιστεύετε? Δηλαδή να, θα μπορεί κάτι, ο καθένας δεν θέλω να πει όλους, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να καταλογίσω πρόθεση, mm-hmm. αλλά δεν καλύπτει τις βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι πυλώνες για την ελληνική οικονομία, που ποια επιχείρηση είναι η μικρή επιχείρηση, mm-hmm. το μικρό νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελείται από 2, 3, 4 συνεταίρους, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια επιχείρηση με μια νομική μορφή Α, είτε Ι και είτε ομικρον Ε, είτε Ε, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, η οποία όμως οι ίδιοι οι μέτοχοι είναι και οι εργαζόμενοι. Άρα mm-hmm. δεν έχουν άλλους εργαζόμενους. Mm-hmm. Η πλατφόρμα λοιπόν άρα απαιτεί. Δεν μπορούν να μπουν. Ακριβώς. Η πλατφόρμα απαιτεί τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν οι ίδιοι οι εταίροι είναι και οι εργαζόμενοι, αυτομάτως το 70% μπορώ να σας πω ή το 60% στην καλύτερη δεν μπορούν να ενταχθούν έτσι κι αλλιώς. Και αυτό φαίνεται ότι μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες και μια 30-40 χιλιάδες επιχειρήσεις από τις 400 τόσες που υποτίθεται ότι είναι οι πληττόμενες έχουν δηλώσει να mm-hmm. μπουν και έχουν μπει στο σύστημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και δώσανε και παράταση, διότι φαντάζομαι ότι εξεπλάγιν από το μικρό αριθμό σχετικά προσέλευσης προς την πλατφόρμα αυτό, ναι. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος είναι εκτός mm-hmm. έτσι, πολύ σοβαρό πρόβλημα nah. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι προτεραιότητά μας η μικρή επιχείρηση nah. ή θέλουμε κάποια στιγμή εν ώψη της κρίσης να ξεκαθαρίσουμε με τις μικρές και να βρουν όλο το χώρο μπροστά τους πλέον οι μεγάλες? Μήπως τους ενοχλούσαν εντός εισαγωγικών κάποιους mm-hmm. δεν νομίζω mm-hmm. αλλά
Ναι, σαν προβληματισμό μπαίνει και αυτό. Υπάρχει ένα προβληματισμό γιατί βλέπει συνέχεια τις μικρές επιχειρήσεις να μην τις λαμβάνουν υπόψη ή έτσι όπως θα έπρεπε. Όπως για παράδειγμα δεν έχουν λάβει υπόψη τις καινούργιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανοίξει τον τελευταίο χρόνο. Λες και μας περισσεύουν, έχουν ανοίξει τόσες πολλές ώστε και να φύγουν και οι μισές από, αυτές που ανοίξανε να μην τρέχει τίποτα. Ναι. Σε αυτές τώρα που έχουν ανοίξει τον τελευταίο χρόνο δεν μπορούν να μπουν ούτε στα 800 ευρώ. Αντιλαμβάνομαι ούτε και σε αυτό το... Δεν μπορούν να μπουν στα μέτρα στήριξης της επιχείρησης. Μετά από πολλές καραμπόλες μπήκαν μέσω του ΚΑΔ, εάν πληρούσαν τον κύριο ΚΑΔ οι εργαζόμενοι στα 800 ευρώ, αλλά οι επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα... καμία στήριξη και αν, όσο αφορά χρηματοδοτήσεις και τέτοια πράγματα, και το βασικό είναι ότι αυτές ακριβώς οι επιχειρήσεις είναι αυτές που θέλουν βοήθεια και στήριξη. Ακριβώς. Διότι δεν έχουν ένα background κάποιων ετών παραπίσω, δεν έχουν την πίστη εντός εισαγωγικών της αγοράς απέναντί τους και είναι λογικό κάθε καινούργια επιχείρηση ο άλλος να τη βλέπει με κάποια έτσι, κάποια υποψία ή κάποια, τέλος, κάποιο προβληματισμό. Άρα ακριβώς αυτές τις επιχειρήσεις έπρεπε να υπήρχε ιδιαίτερη μέρημνα και δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Έτσι. Ωραία, οπότε για να γίνει επανεκκίνηση θέλουμε χρηματοδοτήσεις και θέλουμε και με κάποιο τρόπο να δούμε είτε το θέμα των ταμείων, των ασφαλιστικών ταμείων, είτε το θέμα των εφοριών, έρχεται και το κομμάτι της πλατφόρμας, κυρία Τζαγκαράκη, επειδή έχει άλλη μια παράμετρο για τις πιο μεγάλες ίσως επιχειρήσεις αντίστοιχα ή για τις πιο παλιές να το πούμε σε σχέση με το κομμάτι που είπαμε ότι οι μικρές με 2-3 εταίρους χωρίς εργαζόμενους έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα επιλεξιμότητας και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν με τον α ή β τρόπο μπει σε κάποια προγράμματα και σε κάποια επενδυτικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που εμπίπτουν στον κανόνα de minimis όπως λέγεται. Άρα και αυτές δεν χρηματοδοτούνται. Δεν μπαίνουν μέσα στη χρηματοδότηση εφόσον έχουν καλύψει το ποσό του de minimis. Τι είναι το de minimis? De minimis είναι μια σύμβαση εντός εισαγωγικών που έχουν κάνει ώστε να μπορεί να μην θεωρείται κρατική ενίσχυση μικροχρηματοδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ ανά τριετία, ανά οποιαδήποτε τριετία, συνεχόμενη τρία χρόνια. Λοιπόν, δηλαδή παράδειγμα, εγώ θέλω να είμαι μια επιχείρηση, ας πούμε επειδή είναι και... Θέλει να αλλάξει υπολογιστές. Έχει μπει λοιπόν σε πρόγραμμα πέρυσι, έχει αλλάξει τους υπολογιστές ή τέλος πάντων ό,τι άλλο χρειάζεται. Άρα τώρα δεν θα μπορεί αυτή η εταιρεία που έχει μπει σε ένα ΕΣΠΑ που λέμε... Αν έχει καλύψει τα 200.000 ευρώ στην τριετία, γιατί μπορεί να μην είναι ένα πρόγραμμα, να είναι δύο προγράμματα, να είναι τρία προγράμματα. Οι εγκυοδοσίες, τα δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ καλύπτουν οι τόκοι οι οποίοι πώς το λένε, πρακτικά καλύπτονται από τις εγγυήσεις του ΕΤΕΑΝ σαν ποσό, μπαίνουν σαν επιδότηση. Άρα θρίζονται σε αυτά τα 200 χιλιάρικα. Άρα ένας που κάποιοι επιχειρηματίες μπορεί να μην το ξέρουν καν. Άρα δεν ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να καλύψει αυτά τα 200 χιλιάρικα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ζητούμενο είναι και ότι παρακινούμε και προτρέπουμε τους επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις. Θα τιμωρήσουμε λοιπόν αυτούς που κάναν επενδύσεις? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, αυτοί που κάναν τις επενδύσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι για κάθε ευρώ που μπήκαν μέσα στο πρόγραμμα, δώσαν άλλο ένα ευρώ από την τσέπη τους. Άρα αυτό το ευρώ που θεωρητικά ήταν τσέπη τους, είναι τις πιο πολλές φορές χρηματοδοτήσεις. Άρα αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν είναι και πιο εκτεθειμένες σε ανάγκες κεφαλαίων για να καλύψουν και τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις. Άρα ένας λόγος παραπάνω να μπορούν να έχουν τέτοιου είδους καλύψεις από το κράτος. Άρα όχι μόνο θα έπρεπε να είναι μέσα, αλλά θα έπρεπε να είναι μέσα και κατά προτεραιότητα, διότι αποδεικνύεται ότι έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες. Επίσης, με την κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας, πώς το λένε πλέον λόγω του κορονοϊού, πάλι τα χρήματα θες. Έτσι, πλέον δεν υπάρχει πλέον και ο περιορισμός των κρατών να χρηματοδοτήσουν ευθέως τις επιχειρήσεις τους. Δηλαδή η κρατική χρηματοδότηση πλέον επιτρέπεται. Άρα γιατί να ενεργοποιήσουμε έναν κανόνα ο οποίος αφορά παλιές εποχές που δεν επιτρεπόταν η κρατική χρηματοδότηση? Αυτά πρέπει να τα ξαναδούνε, διότι άλλες επιχειρήσεις πάλι που έχουν μεγάλη ανάγκη πάλι θα βρεθούν εκτός. Επίσης πρέπει να θεωρήσουν τον προϋπολογισμό τους. Ένα δις για 400-500.000 επιχειρήσεις είναι ψίχουλα. Πρακτικά, εάν κάνετε μία διαίρεση για ένα ποσό
της τάξεως των 50 ή των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση, μιλάμε για 4-5.000 επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το νούμερο είναι η μία στις 10, η μία στις 100, η μία στις 80, δηλαδή το ποσοστό πλέον που θα μπορέσει να ενταχθεί είναι πάρα πολύ μικρό. Έτσι. Άρα και έχουν βάλει και κάτι βαρύγδουπα νούμερα μέσα με κάτι χρηματοδοτήσεις με μέγιστο ποσό 500.000 ευρώ, που τα ακούει ο άλλος και ας πούμε και το ανοίγει η όρεξη να ράψει τσάπες μεγάλες, ας πούμε. Έτσι. λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ή θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να φτιάξουμε κάποιους προϋπολογισμούς σοβαρούς. Έτσι. Ή από εκεί και πέρα νομίζω ότι πραγματικά ιδιαίτερα με το ότι δεν έχουν ανακοινώσει πιο μπροστά και τα κριτήρια ένταξης. Τα κριτήρια ένταξης είναι κρυφά προς το παρόν. Λοιπόν, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να έχουμε μία αξιοπιστία, διότι εμένα ποιος μου λέει τέλος πάντων ότι τα κριτήρια θα τα προσαρμόσουν με δικούς τους τέλος πάντων με δικές τους παραμέτρους, αφού δουν ποιες επιχειρήσεις είναι μέσα. Έτσι, ποια είναι η αξιοπιστία μας. Έτσι χάνεται η αξιοπιστία μας. Και είναι και πολλά άλλα. Λέμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τον τουρισμό, που είναι επίσης μαζί με τον πρωτογενή τομέα, ήδη δύο πυλώνες. Από μηχανή. Έτσι. Στην κυριολεξία. Πάμε ένα διαλυματάκι.